Καλησπέρα σε όλους, καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα νέο επεισόδιο Car for Sale Simulator. Επιστρέφουμε πίσω στη μαγαζάρα μας. Σήμερα έχουμε να κάνουμε καινούργια πραγματάκια, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Ίσως έχουμε κάποιο challenge, αναλόγως πώς εξελιχθούμε στη μέρα. Ίσως όχι, γιατί έχουμε να κάνουμε διάφορες αναβαθμίσεις που έχουμε και για το μαγαζί και για κάτι άλλο πραγματάκια που έχω την άκρη. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, είναι ιδιαίτερο επεισοδιάκι, θα σας αρέσει όπως σας αρέσουν όλα τα επεισόδια. Οπότε σπάστε το κουμπί του like και θέλω να στηρίξετε ακόμα περισσότερο, να φτάσουμε ένα στόχο 1000 like. Πιστεύω το έχουμε. Σπάστε το και τη Δευτέρα θα έχει δυνατό επεισόδιο Car for Sale. Αν δεν κάνουμε σήμερα το challenge, θα είναι τη Δευτέρα. Οπότε σπάστε το για να έρθει δυνατό challenge. Και φύγαμε κατευθείαν για το σημερινό μας επεισόδιο. Καλημέρα. Όπως βλέπετε, παιδιά, είχα έρθει να κοιμηθώ εδώ πέρα στο παλιό μας το λιμέρι, το παλιό μας το σπίτι, το container, για ένα και μόνο λόγο. Γιατί είχα βάλει στον εαυτό μου μια τιμωρία, ρε παιδί μου. Γιατί είχα κάνει μια χαζομάρα. Άμα το έχετε χάσει το βίντεο, πάνω εδώ θα βγει playlist, να πάτε να το τσεκάρετε. Κάτι κάναμε λάθος και δώσαμε κάποια παραπάνω λεφτά για να πάρουμε ένα σαραβαλάκι αυτοκίνητο. Οπότε πηγαίνετε, τσεκάρετε το. Καθίστε όπως είμαι να πάμε να τσεκάρουμε πρώτα γειτονιά τι παίζει. Μπορεί να έχει κάποιο καλό εργαλείο, να το βάλουμε και στο μαγαζί. Στο προηγούμενο επεισόδιο αγόρασα όλο το car market. Οπότε έχουμε γεμίσει όλο το μαγαζί με αυτοκίνητα. Τα έχω φτιάξει, τα έχω βάψει. Είναι συντηρημένα πένα. Οπότε θα πάμε να τα τσεκάρουμε και είναι έτοιμα να τα πουλήσουμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Εδώ Honda CV και από εκεί και άλλο Honda. Πολύ Honda. Ένα Dodge Ram. Ωραία. Εδώ αυτός δεν έχει κάτι. Όχι, ωραία. Θα το σκοτώσουμε. Θα το σπάσουμε τα μάξι. Το έχω σπάσει στο προηγούμενο επεισόδιο. Θα το σπάσω περισσότερο. Δεν μαζεύει, ε. Αυτό δεν είναι τρακαρισμένο από ό,τι φαίνεται. Θα το τσιμπήσω. Θα το τσιμπήσω και είναι δίπλα μου στο σπίτι μου. Και είναι δίπλα και στο σπίτι μου. Από ό,τι φαίνεται, 0% ζημιά. Και από ό,τι του ρίξω μια ματιά και εγώ, φαίνεται ότι είναι καλό το αυτοκίνητο. Κοιτάξτε το. Να του ρίξω μια ματιά. Εδώ πέρα βλέπετε ότι είναι συντηρημένο. Γυαλιστερό το χρωματάκι του κατευθείαν στο σαλάμ. Να το πλύνει και το βάζουμε για πούλημα. Και αυτό. 43.000. Καλό, καλό. Στα 43.000 θα σου δώσω ένα 38. Και πιστεύω καλά και για σένα και για μένα. Το πήραμε. Το πήραμε. Καλή μέρα το πρωί φαίνεται. Ωραία. Του πάμε στο tow truck 1. Άμα πάμε πάνω, έχω γεμίσει όλο το μαγαζί, παιδιά. Θα είναι από τα πιο πολλά αυτοκίνητα που έχουμε δώσει. Έχουμε εδώ βανάκι. Το Kia Carnaval. Είναι δυνατό εργαλείο. Το πουλάμε καλά. Έχει ζημιά, αλλά εμείς θα το πάρουμε στα 40.000. Αν το δίνει, αλλιώς θα το πάμε στα 42-43. Ωραία. Αφού δεν του δίνεις εδώ λίγο παραπάνω, λέει στα 42, πιστεύω είναι καλά, φίλε μου. Γιατί θέλει και φτιάξουμε το αυτοκίνητο. Ορίστε. Το γκολφάκι, το κόφι. Κόφι, μια και είπε κόφι, κάτσα πιούμε κι εμείς λίγο κόφι. Πόσο θα το δίνεις, καλημέρα, κύρια. 19. Θα είναι και τρακαρισμένο. Πες στα 17 το πήραμε. Να σου ρίξω κι εγώ 2.000, ε. Πάω παρακάτω. Εντάξει, παρακάτω να πήγαινε σε 16 θα ήταν τσίμα τσίμα. Κοίτα, τώρα έχει πάει στο συνεργείο αυτοκίνητα άλλος και τους έχω πει μην πηγαίνουνε, μην δέχονται. Φίλε, εδώ το Toyota, το Super, 62.000 και λες ότι δεν έχει ζημιά. Κρατάς το λόγο σου γιατί μετά θα σε βρω εγώ. Θα ψάξω την πόλη, θα σε βρω. Το σπίτι σου ξέρω που είναι, θα στο κάψω. Αν είναι παραπάνω η ζημιά. Στα 50.000 τότε. Και μετά ανεβαίνουμε στα 52.000. Δεν χρειάστηκε. Δεν χρειάστηκε. Ελπίζω να μην χρειάστηκε να το φτιάξω. Δεν χρειάστηκε. Το track. Και τώρα πρέπει να έχει ελευθερωθεί χώρος να πάμε αυτό το αυτοκίνητο στο garage. Να πάμε να το φτιάξουμε. Μισό λεπτό, φίλε. Συγγνώμη. Συγγνώμη, ε. Δεν έχει κάτι άλλο, όχι. Φύγαμε τώρα. Πάμε μαγαζάρα. Όπου κάνει καλό τριφτάκι. Έλα, φύγαμε. Δευτέρα. Έχουμε car option στις 2. Σε μια μισή ωρίτσα. Έχουμε καρόξιον. Ο χωράφι φεύγει. Συνέχεια. Γιατί ρε. Ρε σταμάτα ρε. Ήταν ρε γαμό. Έρχομαι φίλε μετά στις μια μισή ώρα θα έρθω να κόψω εισιτήριο. Μην χάσω κανένα αυτοκίνητο. Λοιπόν, τσεκάρετε τι γίνεται στο μαγαζί. Τσεκάρετε τι γίνεται στο μαγαζί. Δεν ξέρω πού να τα βάλω τα αυτοκίνητα. Δεν ξέρω τι να τα κάνω τα αυτοκίνητα. Τώρα θα δείτε πού θα τα βάλω τα αυτοκίνητα. Έλα εδώ, ήρθε η ώρα να κάνουμε upgrade το μαγαζί. Να το πάμε με 750.000 στο level 3.
Upgrade level 3. Και τώρα έχουμε και άλλο χώρο, τραβήχτηκε προς τα πίσω, δεν το πάει μπροστά. Αγοράζουμε έκταση προς τα πίσω, καλό αυτό. Λογικό είναι, πού θα βγω, στο δρόμο μπροστά. Για να δούμε, πού να το βάλω αυτό. Το βάλω δίπλα στο Tesla και τώρα έχω χώρο να βάλω και άλλα αυτοκίνητα. Και θα διώξουμε όλα την ίδια μέρα. Θα πάω και καρόξω μετά, έτοιμο και αυτό. Τα έχει πλύνει όλο ο Σαλάμ, τα έχει περιποιημένα όλα. Αυτό πιστεύω να είναι 0% damage. Ωραία, έχουμε το Tesla λοιπόν, να το βάλουμε και αυτό πίσω. Έχουμε το Supra και έχουμε και ένα... Α, δύο ακόμα. Τέλεια, θα γεμίσει. Θα γεμίσει, γέμισε. Ωραία, εδώ. Αυτό θα μπει σε αυτό το σημείο. Παίρνει άλλο ένα. Πω, πω, παιδιά. Αναβαθμίζουμε όλο το μαγαζί. Εντάξει. Πω. Θα χωράει 15 αυτοκίνητα τώρα μέσα. Έβαλε όπισθεν. Είμαστε έτοιμοι να πάω να φάρω και αυτό. Να το βάλω μουρί. Δεν χρειάζεται μουρί, αφού έχουμε χώρους. Έχουμε χώρους, το βάζω στο δίπλα εδώ. Στο αουντάκι. Ρε, πήγε 2 η ώρα. Πότε περνάει τόσο γρήγορα η ώρα. Ω, νίτρα, νίτρα. Φύγαμε. Ω, τα πήρε όλα παραμάζωμα. Τι είναι αυτό? Τι αμάξι είναι αυτό? Το θέλω, το back regard. Ωραίο, δυνατό αυτοκίνητο. Ακούω το γκολφάκι τώρα. Λίγο ησυχία, δεν πειράζει, παιδιά. Καλή φασαρία. Αφήνουμε να τσακωθούν και στο τέλος κάνουμε το δικό μας εδώ. Και το πήραμε. Το πήραμε. Να είναι καλά ο Iron Ken που συνέχεια έβαζα, δεν κέρδιζε κάτι. Απλά. Α, το πάρω κι αυτό. Απλά του αφήνει τσακώνονται και στο τέλος σου κάνει το δικό σου. Ούτε κάθεσαι να μαλώνει ούτε τίποτα. Και μετά από αυτό να μας τύχει τουλάχιστον ένα σπάνιο αυτοκίνητο, ρε παιδιά. Ένα Mazda, ένα Ferrari το καινούριο, ένα Dodge Viper, ένα Nissan GTR το Road 34. Δεν μας έχει τύχει ποτέ, ρε φίλε. Έλα, ρε φίλε, NG5. Station Vacuum κιόλας. Καλό αυτοκίνητο, δεν λέω, αλλά δώσε ένα σπάνιο στο λαό σου. Έχουν δει, έχουν δει τα παιδιά εδώ πέρα 22 επεισόδια Car for Sale. Δεν έχουν πετύχει ένα σπάνιο. Έλα, τελευταίος, εγώ. Εγώ. Το πήρα. Έλα, φεύγω, φεύγω, δεν αξίζει. Δεν κάθομαι καν εδώ. Έλα, βγάλτε το αυτοκίνητο εδώ πέρα να τελειώνουμε, να τα πάω στο μαγαζί. Καλά αυτοκίνητα για σήμερα, πες τους εκεί στους δικούς σου. Δεν έχετε βρει καμιά άκρη με τα σπάνια. Με το Mazda. Με το Mazda με αυτά. Κάτι, κάτι. Δεν είναι αυτά αυτοκίνητα για μένα τώρα πλέον. Ένα. Δύο. Τρία. Και γυρνάω πίσω, παίρνω μόνο τους. Το back regard ήταν λίγο η βαφή του. Το βάφουμε και το βάζουμε για πούλημα και αυτό. Α, δεν έχω βάλει κανένα για πούλημα, οπότε θα τα βάλουμε σήμερα. Απλά τα έχω τοποθετήσει μέσα, ωραία. Ρε, έχουμε και τα άλλα. Ω, έχω και τον golf. Παιδιά, τα πιο πολλά αυτοκίνητα που έχουμε πουλήσει ποτέ. Δεν έχω ξαναβάλει τόσα αυτοκίνητα. Θα είναι κανένα 15 αυτοκίνητα σίγουρα. Μακάρι να βγάλουμε άκρη και να μπορέσουμε να τα πουλήσουμε. Οπότε βάλαμε αυτά τα δύο εδώ και θα έχουμε άλλα δύο μπροστά, το οποίο θα είναι ένα το βανάκι και ένα θα είναι το γκολφάκι. Μήπως μπορώ να βγάλω κάποιο από αυτά εδώ πέρα να μπει μπροστά εδώ, να μπει εδώ το βανάκι για να μην μας κλείνει την είσοδο. Να είναι χαμηλό, να φαίνεται και τα πίσω αυτό γίνεται, καταλάβατε πως πάει. Κάπου εδώ είναι καλά, εδώ, όπα. Ωραίος και πάω να φέρω και τα άλλα, αυτά θα χρειαστούν βάψιμο. Οπότε θα τα πούμε το πρωί, να τακτοποιήσω και τα υπόλοιπα που έχουμε. 311.000 χαλάσαμε την προηγούμενη μέρα, δεν πειράζει γιατί θα τα βγάλουμε τα λεφτά μας. Ό,τι αυτοκίνητο και να έχει τώρα, εγώ δεν θα το πάρω γιατί δεν έχουμε χώρο. Όχι τίποτα άλλο. Ένα άσπρο. Άσπρο χρώμα κάτω, αναλόγως. 106, αλλά θα το κάνω ένα άσπρο πιο ωραίο χρωματάκι. Ωραίο, ευχαριστώ. Ευχαριστιόμαστε. Ο Σαλάμ έχει αρχίσει πλένει αυτοκίνητα. Για να κάνει λίγο πιο γρήγορα Σαλάμ, να τελειώνουμε κι εμείς μπαμ μπαμ εδώ τη δουλειά. Βάζω τον γκολφάκι εδώ. Σαλάμ μου, έλα εδώ αγόρι μου. Θα σου δώσω το πιστικό, το καλό, έλα. Ω, και γραβάτο ο Σαλάμ. Ω, τον αναβαθμίστηκε ο Σαλάμι. Πού είσαι Σαλάμ, πού πας? Ω, πιστικό, παίξω το πατάς. Ψ, άρε Σαλάμ. Αναβαθμίστηκε και ο Σαλάμις. Πού πάει τώρα, τα πάει με τη σειρά, ε. Αναλόγως ποιο είναι, θα τα κάνει όλα.
Αρισαλάμ, το πήρε στο πιστικό αμέσως. Κουστούμάκι, κοιτάξτε πως άλλαζε ο άνθρωπος. Άμα τον τίνεις λίγο, τον περιποίησε και αυτά. Άλλους άνθρωπους έγινε ο Σαλάμις. Άρε, ένα αυτοκίνητο να σου κρατήσω. Όπως και δίποτε, θα λέει να κοίτα Σαλάμ. Να ξέρεις, είναι δικό σου. Κοιτάξτε πόσο ωραίο τα ξεπετάει τώρα τα αυτοκίνητα. Μπαμ, μπαμ. Πάμε να φέρω και το βανάκι. Να το φέρουμε, το παρκάρουμε εδώ και να πάμε να τσεκάρουμε λίγο τι παίζει στο car market. Μπορεί να έχει κάποιο καλό εργαλείο και να το χάσουμε γιατί θα ανοιχθώσει. Οπότε φεύγουμε, βάφουμε βανάκι. Το κάνουμε μια συντήρηση στο χρώμα του. Δεν πιστεύω να έχει πολλά χτυπήματα και τέτοια. Η ζαντούρα του μια χαρά είναι για βαν. Αναρτίζει λίγο, είναι βάρκα γυαλό. Μπορούσαμε να του βάλουμε ένα racing kit, αλλά δεν καθόμαστε, ασχολούμαστε γιατί δεν βγάζουμε κέρδος. Δεν καταλαβαίνει ο άλλος ότι ρίχνει λεφτά σε αυτό το κινητό. Βλέπει την αρχική του τιμή, το value του. Οπότε λέει, εγώ του έχω βάλει λες και τέτοιο. Μπα να του έχει βάλει, λέει, και εξάτμιση. Τι τον νοιάζει από τη στιγμή που βάζει εσύ εξατμίσει, βάζει το μοτέρ επάνω, αυτά τα λεφτά δεν πρόκειται να τα βγάλει. Αν θα δώσει 10.000, δεν θα τα βγάλει ούτε τα μισά, να ξέρετε. Έτσι είναι και real life. Ωραία. Τέλεια. Οπότε έχουμε αναβαθμίσει αυτό το πραγματάκι που ήθελα από την αρχή του επεισοδίου, που είπα να αναβαθμίσουμε το μαγαζί που το είχαμε αφήσει και να βάλουμε και το Σαλάμ να πλένει εδώ όπως το βλέπετε και να τον έχουμε μόστρα και ριλέ εδώ μπροστά. Τον βλέπετε τώρα τον άρχοντα. Δεν παίζουμε. Το μαγαζί έχει γίνει VIP πλέον. Προλαβαίνω λίγο να βάλω τα αυτοκίνητα για πούλημα όλα. Τα έχει πλύνει ο Σαλάμ, τα έχει γυαλισμένα. Πρώτα να σβήσω τις παλιές φωτογραφίες γιατί έχω. Ω, δεν έχω, ωραία. Να αρχίσω να βγάζω φωτογραφίες. Μία-μία σειρά να τα προσθέτω γιατί θα τα ψάχνουμε μετά. Ωραία, ένα. Audi. Αυτό το NG5. Εδώ θα είναι λίγο στριμωχτά. Το Ford. Το S4. Το Τσέτλα. Το Kodiak. Το NG5 το Wagon. Το Bug το Rigar. Το Golfaki. Πάμε μέχρι εδώ να βάλουμε αυτά και έχουμε να δούμε τα υπόλοιπα με τα... Λοιπόν, ξεκινάμε πρώτα Bug Rigar, το καφέ, το σκούρο, το μαύρο μάλλον αυτό. Bug Rigar, τιμή του είναι στα 118.000. 115 θα τα βάλω εγώ. Να είμαστε πιο φθηνοί στην αγορά. Πάμε και στο Bug Rigar το μαύρο. Αυτό είναι τώρα. 118.000. 115.000. 56.000 το πήραμε. Δεν χρειάζεται και καν να το φτιάξουμε. 115. Audi S5. Το μολυβί είναι από εκεί. Δεν το έχουμε βγάλει φωτογραφίες. Το Tesla πάμε. Το άσπρο. Το έχουμε βγάλει. Είναι αυτό. Στα 80.000. Το πήραμε 38. Καλή προσφορά το πήραμε. Στο γειτονιά που είχαμε πάρει. Στο σπίτι δίπλα. Το Volkswagen το Golf το βγάλαμε, το άσπρο, οπότε το βάζουμε στα 35.000. Καλά είναι. Έχουμε βάλει, δεν έχουμε βάλει αυτό το Honda Step, έχουμε βάλει αυτό. Εντάξει, το ίδιο είναι. Αυτό ποιο είναι, και για καρνανάλ ήταν. Το άλλο ήταν το Honda που βάλα. Δεν πειράζει, θα αλλάξουμε τις φωτογραφίες μετά. Και για καρνανάλ το άσπρο, βάζουμε αυτή τη φωτογραφία. Και μπαίνει 80.000. 82 μάλλον. Τα έχουμε βάλει όλα αυτή τη σειρά. Μας μένουνε. Τίποτε δεν μας μένει. Πάμε να πάρουμε τα αμάξια στο car market. Αν έχει κανένα καλό εργαλείο. Car market, θα ανοιχτώσει. Πότε περνάει η ώρα, ρε φίλε. Περνάει πολύ γρήγορα. Δεν έχει τίποτα από εδώ. Δεν έχει ένα R8. Αραρ, γρήγορα. 548. Θα το πάμε στα 500.000. 490. 490, το πήρα. Ευχαριστώ τα κλειδιά. Δεν έχω υπορροπίες, φέρ' το εδώ. Φύγε, φύγε, φύγε. Να προλάβω και κανένα άλλο. Μητρία έχει. Α, φέρ' και το Μητρία. Έλα στα 44. Άντε 45 γιατί νυχτώσαμε. Είναι διαλυμένο. Δεν θέλω κι εγώ. Άντε, γεια. Παίρνω το Audi το R8 μου. Και κάνω μπάντη σκιάση εκεί την μπέμπα. Να τη φάσει εσύ τη σπασμένη. Πάμε σπίτι έτσι με αυτό. Πρώτη φορά θα κοιμηθούμε με Audi R8 από έξω. Ω, κάνει και τριφτάκι. Το V10 είναι κιόλας. Όχι. Το φούσκωσα και δεν είχε damage καθόλου, ρε φίλε. Το παρκάρω εδώ απέξω στο σπίτι. Το χτυπήσαμε λίγο, το φτιάξουμε. Μην αρχώνεστε, δεν ήταν κάτι. Και έχουμε καρόξεων στις 12. Μήπως τύχουμε τίποτα σήμερα, παιδιά.
Τελευταία μας ευκαιρία σήμερα. Όπα, μπροστά, μπροστά. Κοίτα, τρακάραν οι άλλοι σε στροφή πάνω. Όχι! Όχι ρε φίλε, κι άλλη ζημιά. Μου φούσκωσε και μπροστά εγώ, κάτσε. Δεν έβλεπα καθόλου, πέρασε τους άλλους. Ω, και σκασίδια. Ακούστε, ακούστε. Αυτό θα το φτιάξω και θα πηγαίνω να κάνω κόντρες. Θα είναι δικό μου. Στο επόμενο επεισόδιο θα το φτιάξουμε. Θα το κρατήσουμε σήμερα, δεν το πουλάω. Θα το αφήσω πίσω εδώ από τα άλλα τα δύο εργαλεία. Και θα είναι δικό μας. Στη συλλογή μας θα πουλήσω το Μητρία μάλλον. Ή το Golf, θα δούμε. Πάμε να συνεχίσουμε εδώ να βάζουμε τα υπόλοιπα αυτοκίνητα για πούλημα. Μπαγκριγκάρ, το μαύρο είναι το τελευταίο που βγάλαμε εδώ, να το. Και το βάζουμε 120 θα το βάλω αυτό. Μήπως πάρουμε κανένα παραπάνω φράγκο. Ωραία. Γιωτάγια Σούπρα το καφέ εδώ στα 118.000. Το Τέσλα το μαύρο στα 80. Το Citroën το α1, το οποίο το αγοράσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο για 59.000 ενώ κόστιζε 5.900. Κάναμε λάθος, θα το βάλω 0. Θα το βάλω έτσι, τζάμπα. Αφού την κάνουμε τη χαζομάρα, δεν πρόκειται να πάρει κανένα. Audi το γκρι, εδώ, το ποντίκι. 31.000. Lord Escort, το πρώτο αυτοκίνητο που έχουμε με τον μπουμπένι δεξιά. Στα 32.000. Είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε, παιδιά. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Σαλάμ, κάνει καλή δουλειά να δει ο κόσμος. Ωμπο, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στην κυριολεξία θα γίνει πανικός. Δύο άτομα σκάσαν. Τι γίνεται, θα κολλήσουν τώρα, δεν θα μπορούν να έρθουν όλοι. Πάμε να διώχνουμε ένα-ένα το αυτοκίνητο. Ήρθε και άλλη μια κυρία από την άλλη μεριά. Το Lord Escort φιλαράκι είναι παλιό αυτοκινητάκι. 20.000, δίνεις καλά. Στα 25 το πήρες αν θες. Το είχαμε πάρει 18. Πάμε 25 τώρα. Να ξεφορτωνόμαστε σιγά σιγά. Άμα δεν σ' αρέσει κιόλας, ακόμα καλύτερα. Και κοιτάς το Audi το S5, έτσι. Audi S5 31.000, έχει 13.000 value από μένα. Οπότε 100.000 χιλιόμετρα ούτε, 96.000 του 2009. Εργαλιάρα. Λίγα τέλη, 23 δίνεις. Εσύ κύριε, 23 η κυρία. 23, θα το πάρεις στα 26.900 και είμαστε κομπλέ. Έλα να φεύγει το αυτοκίνητο. Είναι πολύ δυνατό. Το Toyota του Supra. Η κυρία εδώ πέρα, πόσο δίνεις? 118.000 είναι η αρχική του τιμή. Θα κάνουμε κανένα παζαράκι έτσι λίγο. Μικρό παζαράκι. Όχι τώρα 80.000. Αν δώσεις 99.000, το πήρες, δηλαδή στα 100. Δεν το δίνω, δεν το σκοτώνω. Είπα εγώ σκοτώνω αυτοκίνητα σήμερα. Επειδή βλέπετε πολλά, νομίζετε τα δίνω και τζάμπα. Όχι, δεν σας ξεγέλασε κανένας. 41.000 το πήρες στα 50 και έφυγες. Κοπελιά μου, επειδή σε ενοχλεί τιμή, 49.900, έτσι να σου φαίνεται λιγότερο. 49. Έφυγες. Έφυγες να φύγεις μόνη σου, καταρχάς, μη σε πλακώσεις κλωτσιές. Άντε τώρα. Μάλλον τα βλέπετε εδώ πέρα ότι δεν έχουμε, έχουμε πολλά αυτοκίνητα, γεμίσαμε και τα ξεπουλάμε. 27. 31. 31 το πήρες. Σκέψου το. Ταιριάζει το αυτοκίνητο, τέλεια. Φιλαράκο, το Tesla, το M3 πόσο δίνεις, να δω και ο άλλος από εκεί πόσο δίνει, να τα πατσίσουμε. 62.000. Φιλαράκο, από εδώ είναι το Tesla, όχι πέρα εκεί που κοιτάς, θες να πάρεις βίλα, μήπως. Δεν την πουλάω εγώ, άμα θες να πας σε κανέναν άλλο. Άμα θες τη βίλα, τράβο πάρτι, 60.000. Το αυτοκίνητο δεν το πουλάω. Εδώ στο φιλαράκο, 63. 63, σχεδόν θα το πάρει στα 67 αυτός. 5.000 πάνω. Ορίστε και τα κλειδιά. Η γιαγιά εδώ πέρα κοιτάει πολύ επίμονα το Bagrigar. Την Αμερικανιά εδώ πέρα. 115 δίνω. 88 δίνει η γιαγιά. 88 η γιαγιά. Εσύ φιλαράκο πόσο δίνεις? Γρήγορα μην μου φύγει η γιαγιά. Φεύγουν άλλοι γιατί τους αφήνω εδώ. 88 η γιαγιά. Η καλύτερη μέχρι στιγμής. Εσύ νευρίασες, η γιαγιά το πάρει. Μην φύγεις και εσύ η γιαγιά. Φεύγει πολλοί κόσμος επειδή δεν προλαβαίνω να τον εξυπηρετήσω. 88. 95. 95.200, θα πάρω και ένα χαρτζιλίκι, γιαγιά. Ωραία, φύγε λίγο γρήγορα.
το Car Auction τι έγινε σήμερα. Ξεπούλησε. Και σήμερα λέει είχε κανένα τέτοιο, παιδιά. Να το σπάσεις. Να έχει κανένα. Να τα σπάνει αυτοκίνητα και δεν πήγαμε εμείς. 59 στα 62.000 να το πάρουμε στα 20.000 κέρδος. Στα 68. Ωραία. Παραπάνω από 20.000 κέρδος. Εδώ το ξεπουλήσω όσο το δίνει ο κύριος. 20.000 είναι πολλά για το αυτοκίνητο. 14 στα 17 είναι δικό σου. Α, είναι. Είχαμε, το είχαμε πάρει φθηνά. 16. 16.000. Έλα, ωραίος. Ωραίος. Ποιο κοιτάς, το Ρόγκι, το R7 εσύ, ε. Δυνατό εργαλείο. 54. Η άλλη κοπελιά τι κοιτάει. Το Ρόγκι R7. 54 ο κύριος, οπότε το χτυπάει αυτός. 54 στα 60.000 καθαρά. Δικό σου. Σου κόβω 4.000. Α, και όλοι κοιτάγατε αυτό. Η γιαγιά κοιτάει και το LG5. Δεύτερο αυτοκίνητο. Πόσα εγγόνια έχεις. Ε, 2. Α, μετά έλα πάρει και ένα δικό σου. Α, έρθει κι άλλη. 80.000. Don't sell, don't sell. Το Supra. Πολύ κόσμος δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. 87.000. 87.000 είναι ο καλύτερος. 93. Το είχαμε πάρει 50.000. Είμαστε 43.000 κέρδος. Πολύ καλά. Έλα εδώ, φίλε μου. Τι γίνεται σήμερα. The car είναι little damage. Όχι, δεν είναι. Δεν υπάρχει damage στο αυτοκίνητο. Α, είναι αυτό. Όχι. Όχι αυτό 0 ευρώ. Όχι. Λάθος δικό μου. Δεν του έβαλα τιμή σε αυτό, ε. Τι δεν έβαλα. 118.000. Θα το πούλαγα τζάμπα. 0 ευρώ σου δίνω. Ορίστε, γιαγιά, το πήρες. Δεν πήραμε φράγκο εδώ. Δεν πειράζει. Θα είναι καλή γιαγιά. Μόνος σου είσαι εδώ, ε. 45.000. Πόσο δίνεις, κανένα 34. Ωραία. Θα το πάμε εμείς στα 39. Θα είμαστε εντάξει. Πάτσι. 5.000. Ευχαριστώ, φιλαράκο. Να είσαι καλά. Καλή απόλαυση. Καλό τάξιδο. Αγορίνα έχει λίγο. Είχε πέσει ένα μυγάκι πάνω στο χρώμα. Όταν το μάστορα σε 5, γι' αυτό έχει 2% damage. Στη βαφή. 27 το πήρε. 29.900. 29.900. Ορίστε τα κλειδιά. Πολύ καλά και εδώ. Ξεπουλάμε. Bug regard. Ο κύριος δίνει 71. Η κυρία δίνει 83. Δικό σου. 83, 56. Ωραία. 90.000. Για να κάνουμε και τη μεταφορά τα χαρτιά και αυτά είναι 1.000. Ορίστε τα κλειδιά. Ευχαριστώ. Audi S4, πόσο του δίνουμε. Του δώσουμε κανένα 17, ρε, καλά θα είναι. 15, έφυγε αυτή με το 15. Ο άλλος με το 9. Αυτό το δίνουμε 13 στο Ford Focus. 9, 11 χιλιαρικάκια. Στρόγγυλα. Ορίστε και τα κλειδιά, παλικάρι μου. Και έχει μείνει το Audi το S4, θα το πουλήσουμε μετά. Η γιαγιά εδώ πέρα το NG5 με τα 100.000. Θα το πάρει η γιαγιά στα 90. Δεν το παίρνει η γιαγιά στα 90, 65.000 είναι. Θα την αφήσω λίγο να το σκεφτεί ξανά. Εδώ φιλαράκο στο Σκόντα, πώς το βλέπεις. Εργαλείο. SUV. Μπαίνεις μέσα. Νιώθεις ότι είσαι σπίτι σου. Καλύτερα και το σπίτι σου. 41.000. Ο κύριος εδώ πώς το δίνει. Τώρα φιλαράκο, δώσε 41.000 ή παραπάνω για να το χτυπήσεις. Ε, όχι. Ο φίλος εδώ στα 45 τότε. 47.000 φιλαράκι. Ορίστε τα κλειδιά στο χέρι σου. Ορίστε. Και το backdoor regard 118.000 το φοβάει, λέμε να του δώσουμε 90 κάτι χιλιάδες, είμαστε καλά. 92, το pass 100.000 στρόγγυλα και είμαστε ευχαριστημένοι. Ορίστε και τα κλειδιά στο χέρι σου. Ευχαριστώ φιλαράκο για την προτίμηση. Και έχει μείνει ένας φίλος εδώ για το Audi το S4. Το βλέπεις δυνατό εργαλείο, αλλά το σκοτώνω, ξέρεις. 14.000, το παίρνεις στα 17 και φεύγεις. Παραπάνω δεν πρόκειται να δώσει, παιδιά, για αυτό το αυτοκίνητο. Είναι πρακτικό αυτοκίνητο. Μας μείνανε 2. Τα 2 τα καλά. Σαλάμ. Τα αυτοκίνητα και τα μάτια σου, έτσι. Αγόρι μου, σε έχω κάνει. Λες και σε. Σε γραφείο τελετών δουλεύεις. Βάλε ένα πιο. Ένα κοκκινάκι, έτσι. Ένα καφέ να φαίνεσαι έτσι ωραίος. Άντε, θα τα πούμε το πρωί. 792.000 κέρδος. Πάρα πολύ δυνατό profit. Και έχουμε car market ανοιχτό. Οπότε πάμε πρώτα που πουλάμε τα αυτοκίνητα. Παίρνω το R8 μου. Το φτιάχνουμε λίγο, να το συντηρήσουμε.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στην κυρία, στον κύριο, στο παιδί. Δύο αυτοκίνητα μας έχουν μείνει τα τελευταία. Τέσλα και NG5 Station Wagon. Όλοι για το Τέσλα ήρθατε? Όχι, μόνοι ήρθες για το Τέσλα. 60.000, καλό. 38.000 το πήραμε. Πολύ καλό. 22.000 κέρδος είμαστε τώρα, να το δώσουμε έτσι εκεί που το θέλει. Το πάμε στα 65 και είμαστε ακόμα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προτίμηση. 75. Εσύ, τώρα εσείς οι δύο τσακώνεστε. Βρείτε τα μεταξύ σας ποιος το θέλει περισσότερο. 80.000. Συγγνώμη, όλοι. Ο μεγαλύτερος προηγείται. 80 στα 90.000 είναι δικό σου, φίλαρα. Αλλιώς το δίνω στο μικρό. 80.000. Είδες. Έτσι, θέλει να τους κάνεις λίγο, να τους πατάς εκεί στην ευαίσθητο σημείο τους. Γεια σας, παιδιά. Θα πήγαινα από εκεί. Ευτυχώς, τελευταία στιγμή είδα που σήκωσε. Αγόρι, φτιάξω λίγο. Το μάζεψα λίγο χθες εγώ. Δικό μου θα μείνει. Μην αγχώνεσαι. Κάνε την καλύτερη δουλειά που μπορείς να κάνεις. Τι ζάτα το έχουν πάνω. Δεν πειράζει, το φτιάξω το επόμενο. Μπαμ, μπαμ, ε. Ελπίζω να κάνεις καλή δουλειά. Όχι σε ένα μήνα όπως είναι στους άλλους που σου έχω πει καλύτερες τιμές. Σε ένα μήνα να θέλει φτιάξιμο πάλι. Το λέω να συγγούμαστε. Και πείτε μου εσείς, άμα θέλετε να κρατήσουμε αυτό, θα διώξω το Mi 3. Θα κρατήσω το γκολφάκι γιατί είναι έτσι λίγο πιο γουστόζικο. Θα κρατήσουμε το Iron και το Supra. Και πείτε μου αν θέλετε να κρατήσουμε το συγκεκριμένο το R8 για μας, για ένα supercar, για το πρώτο μας supercar. Ή να πάμε να πάρουμε κάποια Ferrari, κάποιο Porsche. Έχουμε Fiat Tabar, θα το τσιμπήσω. Bargain, 199.000. Είναι και ζημιάρικο. Χτυπημένο, 170.000. Είμαι δυνατός στα παζάρια, πιστεύω θα το χτυπήσω. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. 29.000 κάτω, παιδιά, είναι καλά τα λεφτά. Έχουμε Porsche και έχουμε Mercedes. Θα τα τσιμπήσω όλα αυτά. Ό,τι είναι, θα τα πάρουμε. Πορσικό. Porsche 930. 23% damage, 31% ξαναβάψιμο θέλουμε. Θέλει δουλίτσα, 207.000 ο πιτσίγκας. 165.000 και αν θες, μικρέ. Αν θες, αν δεν θες. Higher πόσο? 169 μήπως. Ωραία, ευχαριστώ. Είδες, 4.000 ήθελε παραπάνω μικρός. Θα πάρω και αυτό, να τα έχουμε για επόμενα επεισόδια. Έλα, να φεύγω γρήγορα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέω. Ευχαριστώ. Mercedes, θα του πάρω και το κουπέ και αυτό. 81, θα το πάρω στα 70. Όσο πιο χαμηλά, τόσο περισσότερο κέρδος. Ωραία, ευχαριστώ. Το γκολφάκι δεν το παίρνω. Θα πάρω το Lamborghini. Το Audi το R8 που έχουμε. Θα τσιμπήσουμε χρήμα. 800.000 το λιγότερο θα βγάλουμε. Και από αυτό θα βγάλουμε. Αυτό το δίνει 6,24, 5, 60. 560.000. Ωραία, ευχαριστώ φίλε. Καλό μπάτζ και εδώ. Καλό deal. Αυτό δεν έχει ζημιά, οπότε έφυγε για το track. 36. Πάει συνεργείο. Όπως έχει ζημιά και αυτό συνεργείο. Αυτό το στείλουμε το track αναγκαστικά. Αυτό θα το στείλω συνεργείο. Έκανα λάθος με το άλλο. Δεν έχω πάρει κάποιο άλλο, έτσι. Τα άλλα δεν τα έχουμε πάρει. Δεν πειράζει, είμαστε δυνατοί. Παίρνω εδώ το εργαλείο μου και γυρνάω πίσω. Πείτε μου, θέλετε αυτοκίνητο supercar να κρατήσω αυτό, να κρατήσω το Porsche ή να κρατήσω το Lamborghini? Αυτό πιστεύω είναι εργαλείο. Πιο ωραία. Τώρα πάμε σπίτι να ξεκουραστούμε. Και πώς μπαίνει εδώ, άμα το πας καλά. Στο σπίτι, το κανονικό το σπίτι θα πάμε τώρα. Φρένα, 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 φρένα. Εδώ την είχαμε ξαναπατήσει. Beetle είχε το τετέ. Γκολφάκι και τσιπάκι. Ωπα, φτάσαμε. Ρε παιδιά, λίγο βλέπει τον άλλο κάνει όπιση να παρκάρει στο σπίτι του. Πού πάτε? Τα αυτοκίνητα θα τα φέρω εδώ πέρα, έχει πολύ χώρο. Να το παρκάρουμε εδώ. Όλα από το μαγαζί. Να αδειάσει εκεί. Και όποιο θέλω, έρχομαι και το παίρνω κατευθείαν. Ωραία. Πλένουμε λίγο το αοντάκι. Όπου είναι και χρωματάρα αυτό, ε. Με μια μαύρη ζάντα. Θα είναι πένα. Δυνατό αυτοκίνητο. Άμα μου πείτε, κρατήστε το. Το κρατάμε χίλια, να ξέρετε.
πείτε μου κάτω στα σχόλια, σας περιμένω. Αυτό ήταν το σημερινό μας επεισόδιο. Αναβαθμίσαμε, όπως είδατε, σε VIP, σε άλλο level. Οπότε, σπάσε το κουμπί του like για αυτό εδώ πέρα το δυνατό επεισόδιο. Αυτά από μένα, να είστε όλοι καλά. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια χαρά σε όλους.